Σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής τις τελευταίες αποφάσεις της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής αναφορικά με το Olympic Solidarity. Η συζήτηση θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα και τέθηκαν αρκετά θέματα και ερωτήματα από τους βουλευτές της Επιτροπής. Έχουμε πάρει τις σημειώσεις μας και θα επανέλθουμε για να τα απαντήσουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η απόφαση αυτή πάρθηκε από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, την ΚΟΕ, καθηκόντως. Είναι δικό της θέμα το Olympic Solidarity και δεν αφορά τον ΚΟΑ. Επειδή έχουμε ρωτηθεί πάρα πολλές φορές αυτό το ερώτημα. Ένα από τα κριτήρια του Olympic Solidarity, το νούμερο 3, λέει ότι οι αθλητές που περιλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα δεν πρέπει να έχουν άλλους ικανοποιητικούς πόρους για την προετοιμασία. Εκεί βασίστηκε η ΚΟΕ και πήρε την απόφαση. Εμείς πρέπει να πούμε το εξής. Έχουμε τους δικούς μας σχεδιασμούς στον ΚΟΑ της υψηλής επίδοσης και των ταλέντων. Και υπάρχουν αυστηρά κριτήρια για το ποιοι αθλητές συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους σχεδιασμούς, οι οποίοι ανταμείβουν τους αθλητές αυτούς βάσει επίδοσης και απόδοσης ικανοποιητικά. Για παράδειγμα, ο Ηλίας Γεωργίου, ο οποίος πρόσφατα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής στην Ιαπωνία πήρε την 8η θέση, αυτόματα κέρδισε θέση στο σχέδιο επαγγελματικής αποκατάστασης και αμείβεται περισσότερα από ό,τι προηγουμένως. Οπότε θεωρούμε ότι εμείς στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού παρακολουθούμε την κατάσταση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ερωτηθήκαμε μέσα εάν τα λεφτά είναι ικανοποιητικά. Τα λεφτά ποτέ δεν φτάνουν, κακά τα ψέματα. Εάν έχουμε 3, θα ξοδέψουμε 3. Αν έχουμε 10, θα ξοδέψουμε 10. Και αυτά όλα τα λεφτά, όλοι οι πόροι, θα πάνε για την προετοιμασία, για την καλύτερη διαβίωση των αθλητών. Η πολιτεία, πρέπει να τονίσω, και αυτό σας παρακαλώ να το καταγράψετε, έχει έγνοια της διαβίωσης και της προετοιμασίας των αθλητών, τους παρακολουθούμε στενά, είμαστε σε επαφή μαζί τους και δεν θα αφήσουμε ποτέ κανένα αθλητή αυτού του επίπεδου να έχει προβλήματα προετοιμασίας.